Τον Ιούλιο είχα μια ασθενή, μάλλον, απεβίωσε χθες το βράδυ. Ήταν μια γυναίκα με ένα καρκίνο στομάχου μεταστατικό, η οποία είχε πάρει τα πάντα σε χημειοθεραπείες και εδώ και ένα χρόνο έχει πάρει ένδειξη στην Ελλάδα και έγκριση βέβαια, δεν ζητάγαμε κάτι παράλογο. Ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι χημειοθεραπευτικό, είναι ένα μονοκλωτικό αντίσωμα. Το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβό, δηλαδή γύρω στα 2.000 κοστίζει η φορά της θεραπείας. Ενώ σε σχέση με όλα τα χημειοθεραπευτικά δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Επειδή ήταν όμως τέλος Ιουλίου και έκανα εγώ την αίτηση, το φαρμακείο του ΕΟΠΗ μας έδωσε την πρώτη δόση. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ μας έδωσε την πρώτη δόση, γιατί λόγω αδειών των γιατρών είπαν ότι οι εγκρίσεις θα πάνε πιο πέρα και ότι θα δίνονται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου τα φάρμακα. Μας δώσαν την πρώτη δόση, όταν πήγαμε να πάρουμε τη δεύτερη, μας αρνηθήκαν. Μας είπαν ότι πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Η γυναίκα με την πρώτη δόση που πήρε, μετά από 3 μέρες, σταματήσανε οι εμετοί, σηκώθηκε πάνω, πήγε διακοπές, δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα, την έπιασε απίστευτα καλά το φάρμακο. Μιλάω με τον ΕΟΠΗ και τους λέω ότι ξέρετε καλά, η γυναίκα την έχει πιάσει πάρα πολύ καλά το φάρμακο και είναι κρίμα από το Θεό. Μέχρι να βγει η αίτηση να δώσουμε μια δόση. Ακόμα δεν μου δώσουν. Κάνω την αίτηση ηλεκτρονικά στο ΣΥΠ, η οποία τον Αύγουστο έρχεται αρνητική, δηλαδή δεν εγκρίθηκε το φάρμακο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ήταν μια δικαιολογία του τύπου ότι δεν είναι καλά δομημένο το ιστορικό της ασθενούς. Όλα αυτά βέβαια που σας λέω υπάρχουν και αποδείξεις. Είναι όλα αναρτημένα στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Οπότε επειδή θεωρούσα ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ το φάρμακο και μας κράτα για ένα μήνα πάρα πολύ καλά, ξανακάνω αίτηση ακριβώς την ίδια, copy-paste, ακριβώς όμως την ίδια, απλά γράφω από κάτω ότι μας δώσατε μια φορά, το πήρε η γυναίκα και το επεξήλθε πάρα πολύ καλά. Παρακαλώ την περαιτέρω χορήγηση. Για αυτά τα φάρμακα πρέπει να σας πω ότι μέχρι πριν ένα χρόνο αρκούσε μια απλή γνωμάτευση στον ογκολόγο και πηγαίναν και το παίρνανε. Εδώ και ένα μισή χρόνο έχει αλλάξει αυτή η ιστορία, πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα την απόφαση της Επιτροπής, η οποία Επιτροπή συνήθως δεν είναι και ογκολόγοι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας οφθαλμίατρος, άσχετος με ογκολογικό φάρμακο. Και πάει by the book και δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το φάρμακο. Και χθες λοιπόν μετά από 1,5 μήνα, ενώ η γυναίκα νοσηλευόταν στο Αλεξάνδρας επί 1 μήνα, οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν ξέραν τι άλλο να κάνουν και τους έλεγα περιμένετε, περιμένουμε το φάρμακο, περιμένουμε το φάρμακο, περιμένουμε το φάρμακο. Εχθές το πρωί ήρθε θετική έγκριση με ακριβώς τα ίδια στοιχεία που είχα στείλει πριν 1,5 μήνα. Παίρνω την κόρη τηλέφωνο και της λέω αύριο θα πάμε να πάρουμε το φάρμακο και θα έρθω εγώ στο Αλεξάνδρα να συνομιλήσω με έναν ογκολόγο να το βάλω. Σας είπα δεδομένο δεν είναι χημειοθεραπευτικό. Και χθες το βράδυ η ασθενής απεβίωσε. Και με έχει πιάσει το παράπονο. Απλά γιατί δεν μπορούσε να πάρει κανένα άλλο φάρμακο πέραν αυτού. Εδώ και 1,5 χρόνο, για κάποια φάρμακα τα οποία ονομάζονται υψηλού κόστους, δηλαδή που σε πενάρνε περίπου τα 1.000 ευρώ, γίνεται αυτή η αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Αυτό. Το φάρμακο έχει FDA έγκριση και έχει και αίμα, δηλαδή κυκλοφορεί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή πριν 1,5 χρόνο θα αρκούσε μία απλή αίτηση για να πάει να το πάρει. Μία απλή, όχι αίτηση, μία γνωμάτευση δική μου. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι το φάρμακο έχει όφελος, δηλαδή το δικαιούται και στην Ελλάδα το δικαιούται, το κυκλοφορεί. Με όλη αυτή τη γραφειοκρατία πλέον και δεδομένου ότι όλα βγαίνουν συνέχεια καινούργια φάρμακα, ένας ογκολόγος έχει καθημερινά, δηλαδή από τους 10 ασθενείς που θα δει, οι 2-3 πρέπει να πάρουν καινούριο φάρμακο. Ή ακριβό. Οπότε πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία διαδικασία, για εμένα που γνωρίζω τουλάχιστον υπολογιστές, είναι 1 ώρα για τον κάθε ασθενή.